πεις τι συνέβη, και με την, τι συνέβη με την Αθηνά. Το πρόβλημα ήταν η απόσταση. Ναι, αυτό ήταν το κύριο πρόβλημα. Εμένα οι προτεραιότητες μου είναι άλλες, είναι η κόρη μου στην Κύπρο που πρέπει να είμαι εκεί. Η Αθηνά ξεκίνησε κάτι επαγγελματικό στην Αθήνα. Και όλο αυτό ήταν μια αφορμή για να χωρίσουμε. Εντάξει, δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία που χωρίζω. Τον Δώρο τον ερωτεύτηκα, τον αγάπησα και ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου. Παιδιά, δεν κλάψω. Κάπου διάβασα ότι είπες ότι ίσως και να ευθύνομαι εγώ για τη στάση της. Δηλαδή ότι ίσως και εγώ φταίω που την έφτασα σε αυτό το σημείο. Κάπως έτσι το είπες. Ναι, μα ξεκάθαρα δεν λέω ότι φταίει κάπου η Αθηνά. Λέω ότι επειδή εγώ ήμουν κάπου αλλού, όχι ερωτικά, ναι, επαγγελματικά και όσον αφορά τις προτεραιότητες μου, έχω πει ότι η Αθηνά δικαιούται να το ζήσει όλο αυτό. Δηλαδή είναι 20 χρονών και υπάρχει αυτό το χάσμα της εμπειρίας που δεν μπορώ εγώ να προσαρμόσω την Αθηνά στα δικά μου δεδομένα. Σέβομαι και τα δικά της θέλω. Άρα, από τη στιγμή που δικαιούται να το ζήσει όλο αυτό, ναι, ευθύνομαι εγώ. Ήταν κάτι που το αποφάσισα διότι νιώθω ότι με αλλοιώ όλη αυτή η σχέση. Άρχισα να χάνω την Αθηνά. Δεν ήμουν εκείνο το κορίτσι που ήξερα. Δεν γελούσα, δεν ήμουν πλέον χαμογελαστή. Δεν είχα τη χαρά μέσα μου. Ήμουνα συνέχεια νευρική, προβληματισμένη και γινόμουν τέλος πάντων κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Δηλαδή το έβλεπα και δεν μου άρεσε αυτό που γινόμουν. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό και θα ήταν εγωιστικό να προσπαθώ να προσαρμόσω έναν άνθρωπο 21 χρονών βάσει των δικών μου εμπειριών. Υπερπροσπάθησα, υπερθυσιάστηκα, χωρίς να το παίξω θύμα. Έκανα αρκετές προσπάθειες, οι οποίες δεν ξέρω αν μου βγήκαν σε καλό ή σε κακό. Το θέμα είναι ότι σίγουρα δεν το μετάνιωσα, αλλά ήταν και το ότι δεν μπορούσα συνέχεια να είμαι σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μοίρα.